Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Μεγάλα ταλέντα δεν υπάρχουν μόνο στις ανδρικές ομάδες ποδοσφαίρου, αλλά και στις γυναικείες ομάδες. Ένα από τα μεγάλα ταλέντα που υπάρχουν είναι και η σημερινή μας καλεσμένη, η οποία αγωνίζεται στον αθλητικό όμιλο τραχώνων Αλίμου, στη Β' Εθνική Γυναικών, και αν και μόλις 15 ετών, αυτό που ξέρει να κάνει καλά είναι να φορτώνει με γκολ τα αντίπαλα δίχτυα. Σημερινή μας καλεσμένη είναι η Νάγια Βενιαμίν, η κόρη του παλέμαχου τερματοφύλακα Μάκη Βενιαμίν. Νάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι μόλις 15 ετών. Ναι. Και βγήκες πρώτη σκόρερ στη Γάμα Εθνική όταν ανέβηκε η ομάδα, ο αθλητικός όμιλος Τραχώνων, στη Β'. Ναι. Με 19 γκολ, έτσι δεν είναι? Ναι. Η αλήθεια είναι πως δεν βγήκα πρώτη σκόρερ στη Γάμα Εθνική. Βγήκα στην ομάδα. Ναι. Πρώτον, πως και εσύ επιθετικός, ενώ ο πατέρας σου, ο Μάκης Βενιαμίν, τερματοφύλακας? Η αλήθεια είναι πως είχα σκεφτεί να γίνω και εγώ τερματοφύλακας, αλλά δεν ήθελα να μπάζουν και τόσο. Οπότε συνέχισα με τον επιθετικό, όπου μου άρεσε αρκετά η θέση, γιατί μπορούσα να δημιουργώ ενέργειες και να σκοράρω γκολ. Οπότε γι' αυτό επέλεξα αυτή τη θέση. Αγάπησες το ποδόσφαιρο λόγω του πατέρα σου, που ήταν και αυτός αρκετά χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου? Φυσικά. Θέλω να πω ότι επέλεξες το ποδόσφαιρο για αυτό το λόγο και όχι κάποιο άλλο άθλημα? Ναι, ήταν φυσικά ένας παράγοντας ο πατέρας μου, αλλά το ποδόσφαιρο πλέον ανήκει στην καθημερινότητά μου, και όχι μόνο λόγω του πατέρα μου, αλλά επειδή αγαπάω την μπάλα, αγαπάω τα γήπεδα, και ναι, νομίζω γι' αυτό ξεκίνησα. Ποιες είναι οι πρώτες συμβουλές που σου έδωσε ο πατέρας σου, ο Μάκης Βενιαμίν, όταν αποφασίσατε έτσι να ξεκινήσεις και εσύ να παίζεις ποδόσφαιρο? Θυμάμαι ότι μου είχε πει να αγαπάω αυτό που κάνω και να ζω την κάθε στιγμή, δηλαδή να μην μπαίνω στο γήπεδο και να σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου, να παίζω ομαδικά και ουσιαστικά να ευχαριστιέμαι το παιχνίδι. Πες μου τώρα, η πρώτη σου ομάδα, από ποια ομάδα ξεκίνησες? Ήταν ο Φεύγος Αργυρούπολης, όπου πλέον έχει διαλυθεί δυστυχώς. Ο πρώτος σου προπονητής? Θυμάμαι ήταν ο Τάκης Τούσης. Και μετά το Φίβο Αργυρούπολης? Πήγα στον ΑΟΝΑ Αργυρούπολης, όπου ήταν πάλι ο κύριος Τούσης προπονητής. Και επειδή διαλύθηκε ο Φίβος, έπειτα πήγα σε αυτήν την ομάδα που έγινε προπονητής εκεί. Και μετά πήγες στον αθλητικό όμιλο Τραχώνων? Όχι, μετά πήγα στον αθλητικό όμιλο Σπουμέλα. Εκεί? Δεν θυμάμαι τον προπονητή. Όχι, έμεινες για μία χρονιά. Ναι, μία χρονιά. Και μετά, τα Σούρμενα? Μετά τα Σούρμενα σταμάτησα για ένα χρόνο, 1,5. Ξεκίνησα πόλο, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, οπότε μετά πήγα στους Τράχωνες και... Και πες μου για την ομάδα των Τραχώνων, έχεις προπονήτρια, την Ιωάννα Λικούδη. Είναι το κλίμα πάρα πολύ φιλικό και από την πρώτη μέρα που πήγα μου φέρθηκαν, πραγματικά ενσωματώθηκα κατευθείαν. Οι προπονήσεις, γενικά ξέρουμε πότε να σταματήσουμε την πλάκα και ξέρουμε πότε να κάνουμε πλάκα, οπότε θεωρώ ότι γενικά μπορούμε να ενσωματώσουμε παίχτρια η οποία πραγματικά χάρη να έχει έρθει σήμερα. Πραγματικά θα νιώσει λες και παίζει αυτήν την ομάδα πολύ καιρό, επειδή το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Είστε μια παρέα όλα τα κορίτσια? Ναι, δεν υπάρχουν ας πούμε οι κλίκες όπως υπάρχουν σε αρκετές ομάδες. Είμαστε, λόγω, εντάξει, υπάρχει και διαφορά ηλικίας, αλλά και πάλι ναι, είμαστε μια παρέα. Ποιες είναι οι έμπειρες παίκτριες, η αρχηγός της ομάδας? Η αρχηγός της ομάδας είναι η Πένι Ρεμπάνη. Και μετά ακολουθούν η Μαρία Φράγκου και νομίζω η Βασιλεία. Ωραία. 19 γκολ. Ναι.
θυμάμαι, έχεις κάνει και ένα hat-trick, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τρία γκολ στο παιχνίδι με τα Μελίσια, το 3-0. Νομίζω έχω κάνει δύο hat-trick. Δύο hat-trick. Ποιο είναι το δυνατό σου σημείο? Θεωρώ πως το δυνατό μου σημείο είναι το shoot. Βασικά προσπαθώ τουλάχιστον να βρίσκω χώρους και να σουτάρω, να πλασάρω. Και ναι, θεωρώ πως αυτό είναι το δυνατό μου σημείο. Πας στην Α Λυκείου. Οι συμμαθητές σου, τα αγόρια, τι σου λένε? Σε φοβούνται όταν παίζετε, ξέρουν ότι θα χάσουν? Η αλήθεια είναι πως με τα παιδιά είμαστε από το δημοτικό μαζί και παίζαμε από το δημοτικό ποδόσφαιρο, οπότε με διαλέγουν στην ομάδα και εντάξει, απλά δεν με αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Και οι συμμαθήτριές σου, οι φίλες σου στο σχολείο, τι λένε? Εντάξει, ότι παίζεις ποδόσφαιρο, τι σου λένε? Ναι, υπάρχουν πολλά κορίτσια τα οποία έχουν έρθει και μου έχουν πει σε ποια ομάδα πας, θέλω να ξεκινήσω κι εγώ. Υπάρχουν άλλες οι οποίες δεν τους αρέσει αυτό και υπάρχουν και άλλες οι οποίες εντάξει, τους αρέσει. Νάγια, πώς αισθάνεσαι όταν πετυχαίνεις κάποιο τέρμα? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματα είναι εντάξει, πραγματικά πάρα πολύ ωραία, διότι καταφέρνω να δώσω, παραδείγματος χάρη, αν κερδίζουμε με αυτόν τον γκολ, δίνω 3 βαθμούς στην ομάδα μου. Αλλά και εντάξει, όπως κάθε γκολ είναι και μια ιστορία την οποία θα μπορέσω να πω. Οπότε. Τα πανηγυρίζεις τα γκολ που πετυχαίνεις? Η αλήθεια είναι πως όχι και τόσο. Εντάξει, δεν είμαι και. Εντάξει, δεν νιώθω ακόμη έτοιμη να πανηγυρίζω τόσο πολύ τα γκολ. Αυτό. Έχεις ξεχωρίσει κάποιο γκολ, ακόμα το θυμάσαι έτσι, από τα πιο ωραία γκολ ή τα πιο δύσκολα που έχεις πετύχει? Η αλήθεια είναι πως το γκολ το οποίο μου άρεσε περισσότερο από όλα είναι το τελευταίο που έβαλα σε αγώνα πρωταθλήματος, όπου ήταν με τα Μελίσια πέρυσι, όπου ήμουν έξω από την περιοχή και ουσιαστικά κρέμασα την τερματοφύλακα. Όταν είσαι σε πλεονεκτική θέση και σουτάρεις, αλλά αποκρούει η τερματοφύλακας, πώς αντιδράς, τι... Εκεί πέρα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει, γιατί ούτως έχω κάνει μια ευκαιρία, η οποία, εντάξει, μπάλα είναι, μπορεί να μπει, μπορεί να μην μπει. Από την άλλη, εντάξει, λίγο στεναχωριέμαι, γιατί θα μπορούσε αυτή η φάση να την είχα διαχειριστεί αλλιώς και να έχει μπει. Αλλά εντάξει, ποδόσφαιρα είναι. Είσαι σε πλεονεκτική θέση, η συμπαίκτριά σου δεν σου δίνει εσένα την πάσα, τη δίνει σε άλλη παίκτρια, η οποία και έτσι χάνει τη ευκαιρία. Εντάξει, εφόσον θα ίσως νευριάσω λίγο, αλλά δεν θέλω να το δείξω εκείνη την ώρα, διότι η ψυχολογία μετράει πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Και εντάξει, θα προσπαθήσω να την ενθαρρύνω, να τη πω εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε το επόμενο. Σουτάρεις και η μπάλα πάει στο δοκάρι ή πάει out? Εντάξει, εκεί πέρα πιστεύω πως θα ένιωθα όπως αυτό με την τερματοφύλακα. Ο πατέρας σου, η μητέρα σου έρχονται να σε παρακολουθήσουν? Ναι, είναι οι πιστοί θεατές. Τι σου λένε έτσι? Η μητέρα σου δεν φοβάται που παίζεις εσύ ποδόσφαιρο, μη χτυπήσεις ή πώς? Όχι, δεν φοβάται. Εντάξει, έρχονται σε κάθε αγώνα εδώ πέρα και παρακολουθούν και τους αρέσει πάρα πολύ. Το όνειρό σου είναι να παίξεις, να το συνεχίσεις και να παίξεις αν μπορέσεις και σε ομάδα του εξωτερικού? Ναι, το όνειρό μου είναι να συνεχίσω το ποδόσφαιρο επαγγελματικά τουλάχιστον και το ιδανικό θα ήθελα να πάω σε μια ομάδα του εξωτερικού. Ναι. Η διοίκηση είναι κοντά σας έτσι στη γυναική ομάδα? Είναι ο υπεύθυνος είναι ο κύριος Γιάννης Βαρβαρόπουλος. Ναι. Η διοίκηση είναι πολύ κοντά στην ομάδα, όσο μπορεί βοηθάει, μας στηρίζει και προσπαθεί για το καλύτερο. Φέτος ξεκινήσατε προετοιμασία? Ναι, ξεκινήσαμε, παίξαμε μάλιστα και κάποια μάτς. Φιλικά. Ναι. Εντάξει, η ομάδα προσπαθούσαμε να πατήσουμε, να βρούμε τα πατήματά μας. Πιστεύω ότι ακόμη δεν τα είχαμε βρει, αλλά... Εντάξει. Όχι, θέλω να πω ότι ξεκινήσατε την προετοιμασία της προπονήσης και δεν προλάβατε στον πρώτο αγώνα, αν θυμάμαι καλά, έτσι... Ήτανε μία εβδομάδα πριν, όπου... Ναι, σταματήσαμε. Και πώς τώρα, έτσι... Πώς είναι η ζωή, έτσι, χωρίς το ποδόσφαιρο, έτσι, που έχεις συνηθίσει να είσαι στο γήπεδο, στην προπόνηση? Είναι πολύ δύσκολη, γιατί, εντάξει, κάθε Κυριακή, ας πούμε, πηγαίναμε σε αγώνες και όλα αυτά. Τώρα προσπαθώ ουσιαστικά να μην αφήσω τελείως τον εαυτό μου, γυμνάζομαι, τρέχω, προσπαθώ να μην χάσω την επαφή με την μπάλα, γιατί κάποια στιγμή θα επιστρέψω.
ποιους επιθετικούς έτσι, οι γυναίκες, οι άνδρες θαυμάζεις, έχεις ως πρότυπο? Θαυμάζω αρκετά τον Μέση, διότι είναι ένας πολύ ευφυής παίχτης, μπορεί να δημιουργεί φάσεις και σαφώς καταφέρνει και βάζει και γκολ. Και από γυναίκες, την Ραμπιόνε της Αμερικής, είναι μια παίχτρια εξίσου καλή, η οποία έχει δυνατό σουτ, είναι έξυπνη και ναι, αυτό. Δηλαδή, αν σου έλεγα να επιλέξεις μεταξύ Μέση και Ρονάλντο, θα πεις το Μέση? Ο κάθε ένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο Ρονάλντο δουλεύει πάρα πολύ περισσότερο από το Μέση, πιστεύω. Αλλά ναι, θα διάλεγα το Μέση, γιατί είναι πραγματικά ποδοσφαιρική ευθεία. Παρακολουθείς ποδόσφαιρο, ξένα πρωταθλήματα, σου αρέσει κάποια ομάδα? Προτιμώ το ελληνικό, γιατί ουσιαστικά ξέρω και αρκετούς περισσότερους παίχτες. Το ξένα το παρακολουθώ, αλλά όχι τόσο εντατικά όσο το ελληνικό. Η ομάδα την οποία παρακολουθώ πολύ είναι Ατρόμητος και ναι, αυτό, δεν παρακολουθώ μια ομάδα τόσο πολύ. Πώς, ποια πιστεύεις είναι η άποψή σου για το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Η αλήθεια είναι πως δεν έχω και τόση εμπειρία στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι... Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι και δεν υπάρχει πολύ διαφήμιση και γενικά δεν είναι και τόσο οργανωμένο όσο είναι το αντρικό. Η πρώτη κατηγορία των γυναικών είναι, δεν είναι επαγγελματικό, είναι ερασιτεχνικό, πράγμα το οποίο είναι, δεν είναι καθόλου καλό. Εντάξει, πρέπει να βελτιωθεί, αλλά εντάξει, περιμένουμε. Έρχεται και οι φίλαθλοι, έρχονται να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια? Πως πέρυσι ερχόντουσαν αρκετοί. Στις αρχές, εντάξει, δεν είχαμε και τόσους πολλούς, φυσικά, δεν μας ξέρουν κιόλας. Αλλά σε αντίθεση με το αντρικό, δεν έχουμε τόσους θεατές. Και η αντιμετώπιση από τα αγόρια, πώς είναι, όταν βλέπουν ένα κορίτσι να παίζει ποδόσφαιρο? Εντάξει, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν τα αγόρια τα οποία ουσιαστικά σε στηρίζουν και όλα αυτά, και υπάρχουν τα αγόρια τα οποία είτε το κορυδεύουν επειδή πιστεύουν ότι μπορείς να είσαι καλύτερη από αυτούς, είτε για κάποιον άλλο λόγο. Εγώ έχω αντιμετωπίσει μόνο αγόρια τα οποία με στηρίζουν. Δεν έχω έρθει σε επαφή με αγόρια τα οποία, ας πούμε, με κορυδεύαν ή κάτι τέτοιο. Γούρια έχεις? Είναι έχω. Έχω εδώ πέρα, αυτό εδώ. Το φοράω σχεδόν ένα χρόνο και πριν από κάθε παιχνίδι το φυλάω και τα φοράω και τα ίδια να μου φαίνεται. Ποιες παίκτρες στους τράχονες είναι αυτές που σου δίνουν τις συμβουλές, που σου... οι έμπειρες παίκτρες? Όλες οι παίκτρες δίνουν συμβουλές η μία στην άλλη, αλλά αυτή η οποία, ας πούμε, μου έχει δώσει αρκετές συμβουλές είναι η Πέννη Λιβάνη, η Μαρία Φράγκου. Αλλά γενικά όλες δίνουμε συμβουλές, γιατί κάθε μία έχει διαφορετικά πράγματα να πει στην άλλη. Πώς αισθάνεσαι όταν είσαι μέσα στο γήπεδο και κάνεις προπόνηση παίζοντας ποδόσφαιρο? Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί ουσιαστικά η προπόνηση, είμαστε μια παρέα όλες, κάνουμε αυτό που αγαπάμε, οπότε στην ουσία γυμναζόμαστε και είμαστε και με τις φίλες μας, οπότε... Έχεις κάνει παρέες από το ποδόσφαιρο, από το χώρο του ποδοσφαίρου? Ναι, έχω κάνει αρκετές. Θα προέτρεπες μικρά κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, Νάγια? Ναι, φυσικά θα τις προέτρεπα. Είναι ένα άθλημα το οποίο δημιουργεί φιλίες, οι οποίες διαρκούν περισσότερες. Μας βοηθάει σε πολλούς τομείς ζωής μας, όπως να μαθαίνουμε πώς να είμαστε ομαδικοί, ομαδικότητα, να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Και φυσικά γυμνάζει και το σώμα μας. Τώρα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχεις μιλήσει με την coach, με την Ιωάννα Λικούδη, με τα υπόλοιπα κορίτσια, είστε σε επικοινωνία? Ναι, έχουμε μία ομάδα στο Messenger όπου μιλάμε, λέμε, ξέρω εγώ, μας ρωτάει η coach αν γυμναζόμαστε, μας δίνει συμβουλές το τι να κάνουμε. Ναι, βρισκόμαστε. Εσύ, Νάγια, θέλεις να αρχίσουν οι προπονήσεις, οι αγώνες? Εννοείται πως θέλω. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα τώρα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της σκόρερ του Αθλητικού Ομίλου Τραχώνων, της Νάγια Βενιαμίν, σε όλους
όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες να τους πεις? Θα ήθελα να τους πω αρχικά να κάνουμε λίγο υπομονή, γιατί τελειώνει αυτό, και να μην σταματήσουν να δουλεύουν τώρα αυτή την περίοδο τον εαυτό τους, διότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε και αν δουλεύουμε τώρα για το μέλλον, τότε πιστεύω ότι θα έρθουμε πολύ πιο έτοιμοι στην Ευρώπη. Τα τελευταία 19 γκολ που πέτυχες, ναι, σε ποιον θα ήθελες να τα αφιερώσεις? Σε ποιους ή σε ποιον ήθελες να τα αφιερώσεις? Τα αφιέρωνα το κάθε γκολ. Συνήθως... Όλη σου την πορεία, τη διαδρομή μέχρι τώρα, ναι, που έχεις κάνει στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Σε ποιους θέλεις να... Τα αφιερώνω συνήθως στην οικογένειά μου, mm-hmm, στη μάμα μου, στον μπά μου, στην αδελφή μου, στους φίλους μου, έχω αφιερώσει πολλά. Ναι, στο οικογενειακό πλαίσιο. Ωραία. Εγώ να σου ευχηθώ υγεία, πάντα επιτυχίες, περισσότερα γκολ να πετύχεις. Σε ευχαριστώ πολύ.